Σήμερα βρισκόμαστε στο Πάρκο Γεωργιάδη. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης γιορτάζει την ημέρα της Ευρώπης εν ώψη και των επερχόμενων ευρωεκλογών, ενδυναμώνοντας τα παιδιά, τους μαθητές μας, οι οποίοι στις τελευταίες τάξεις μπορούν να ψηφίσουν, είναι οι νέοι ψηφοφόροι της χώρας, θέλοντας να τους δείξουμε ότι πρέπει να ψηφίσουν, να δουν τα κόμματα που συμμετέχουν, να δουν τις πολιτικές τους και να ψηφίσουν τους καλύτερους και τις καλύτερες, ώστε την επόμενη περίοδο στο Ευρωκοινοβούλιο η χώρα μας να εκπροσωπείται με το καλύτερο, με την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση. Είναι μια μέρα αισιοδοξίας για την Ευρώπη αυτή, με τα παιδιά, εδώ με τα παιδιά μας, με τους μαθητές στο Πάρκο Γεωργιάδη. Είναι μια εκδήλωση για την οποία θέλω και να συγχαρώ την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για αυτήν την προσπάθεια ευαισθητοποίησης που βλέπουμε ότι βρίσκει έδαφος και ίσως μάλιστα οι νέοι μας να είναι ήδη ευαίσθητοι σε αυτό. Και αυτό θα είναι και το καλό μήνυμα. Το μήνυμα είναι περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Το μήνυμα είναι ότι η Ευρώπη είναι για τους ανθρώπους, είναι για τις ανθρώπινες κοινότητες και είναι για να θέσουμε αυτήν την μεγάλη και σύνθετη κοινότητα των ανθρώπων σε μια τροχιά ειρήνης και ευημερίας. Φαίνεται ότι οι νέοι αυτό το παίρνουν επάνω τους και αυτό είναι το μήνυμα για την επόμενη μέρα. Βεβαίως πρέπει να πάμε όλοι να ψηφίσουμε. Θα είναι ένα καλό μήνυμα από τις εκλογές αυτές εάν οι νέες ηλικίες, όπως φαίνεται, βρεθούν στην κάλπη ακόμα περισσότερο, διότι το μέλλον ανήκει στους νέους και το μέλλον της Ευρώπης θα χαραχτεί από τους νέους ανθρώπους. Άρα λοιπόν και οι νέοι εδώ στη χώρα μας θα πρέπει να είναι μπροστάριδες σε αυτήν την προσπάθεια. Μια σημαντική πρωτοβουλία της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κρήτης για την Ευρώπη. Την ημέρα της Ευρώπης και εν ώψη των ευρωεκλογών. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα σχολεία, σε όλους τους μαθητές που συμμετέχουν. Πρέπει να δούμε την ευρωπαϊκή ιδέα. Πριν από 74 χρόνια ξεκίνησε η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια τα ωφέλη που έχουμε για τη χώρα μας σε όλους τους τομείς. Η ευαισθητοποίηση των νέων, οι νέοι με την αισιοδοξία που έχουν, η νέα γενιά να πάρει τις στίχες για να μπορούμε να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να την κάνουμε πιο δυνατή και ανταγωνιστική απέναντι και στην Αμερική, απέναντι και στην Κίνα.